στο γειτονικό ντέρμπι στο Ζαρό. Οι Μοίρες προηγούνται 0-1 με αυτόν τον του Γκλεζάκου και τώρα έχουν μεγάλη ευκαιρία για το 0-2. Η μπάλα μετά από αυτό το μακρινό σουτ περνάει out. Εδώ στο 28 λεπτό η μπάλα θα φτάσει στον Χριστοφοράκη. Ωραία προσποίηση μέσα στην περιοχή και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Ισοφάριση 1-1 για τον Ζαρό με τον πρώτο του σκόρερ, τον Γιάννη Χριστοφοράκη, που πανηγυρίζει χαρακτηριστικά. Ισοφάριση και νέα τροπή στο γειτονικό ντέρμπι. Ένα φάουλ με τον Κουρουθιανάκη. Καλό είναι, πάνω από τα δοκάρια η μπάλα. Πολύ καλή στιγμή για τους γηπεδούχους. Συνεχίζει να πιέζει ο Ζαρός και τώρα ο Λέση θα φύγει, θα μπει μέσα στην περιοχή. Πλασέ, η μπάλα περνάει παράλληλα. Χριστοφοράκης και πάνω στη γραμμή. Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους για το 2-1. Χωρίς πολλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, τώρα οι Μοίρες με τον Καργάκη να σεντράρει. Κεφαλιά από τον Βατσινά και παρά την προσπάθεια του Χατζηδάκη, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 1-2 για τις Μοίρες με χρυσό σκόρερ τον Βασίλη Βατσινά. Μπάλα του στρώθηκε στο κεφάλι. Δεν μπόρεσε ο Χατζηδάκης να αποκρούσει. 1-2. Πιστεύω ότι έχει ένα πολύ δυνατό γειτονικό ντέρμπι με την κρισιμότητα που είχε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμείς παρουσιαστήκαμε αρκετές ελλείψεις στο σημερινό παιχνίδι. Θεωρώ ότι δεν σταθήκαμε αρκετά καλά στο γήπεδο. Από εκεί πέρα χάσαμε, κοιτάζουμε τη συνέχεια και προχωράμε. Πιστεύω ότι έχει ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ήμασταν πιο καλοί στις λεπτομέρειες και πήραμε μια σημαντική νίκη βαθμολογικά και ψυχολογικά. Ευχαριστούμε τον Ζαρό για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Ζαρού.